Είναι ένα νομοσχέδιο με άρθρα διαφορετικού περιεχομένου και αντικειμένου, διάσπαρτα, χωρίς λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους. Παραδείγματος χάρη να αφορούν όλα άρθρα για ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ή να λύνουν δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας που θα βελτίωναν την παραγωγικότητα, όπως της μικρής πολυτεμαχισμένης αγροτικής εκμετάλλευσης ή να αφορά ενιαία τον ΕΦΕΤ και ούτω καθεξής, να μην αραδιάζω τα προβλήματα που υπάρχουν. Στόχος είναι κυρίως να διαχειριστούν κραυγαλαίες δυσλειτουργίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων οργανισμών. Να προσαρμοστούν σε ευρωκοινοτικές διρεκτίβες και κανονισμούς, να εξυπηρετήσουν ανάγκες του κεφαλαίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αγροτοδιατροφικού τομέα, να γίνονται διευκολύσεις και ίσως και ρουσφέτια, να καθιερώσουν και να εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη ή επιστροφή κρατικών ενισχύσεων από συνεταιρισμούς που δόθηκαν πολλά χρόνια πριν και δεν ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια διαδικασία που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο πιο πολύ. Υπάρχουν ερωτηματικά. Από ποιους θα τα πάρετε όταν οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών έχουν διαλυθεί, όταν η συνεταιριστική Αγνώ έχει πουληθεί στον κολλιό που χρεοκόπησε και την έχει πάρει ο σύνδικος, δηλαδή είναι σε καθάριση, εκτός εάν θέλετε να δώσετε τη χαριστική βολή σε όσες έχουν απομείνει και βέβαια όσες είναι σε καθάριση και ξέρουμε καλά ότι υπάρχουν και φιλέτα και υπάρχει μια εκτίμηση ότι από όλες αυτές που είναι υπό εκαθάριση μαζεύονται περίπου 2 δις. Βέβαια, θέλω να πω ότι σήμερα δίνονται αβέρτα επιδοτήσεις σε μια σειρά βιομηχανίες, αεροπορικές εταιρείες, εφοπλιστές και ούτω καθεξής, και στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος λόγω του κορονοϊού. Αλήθεια, εμείς ρωτάμε από ποιους θα πάρετε επιστροφή 95 συν 13, δηλαδή 108 εκατομμύρια σήμερα. Από ποιους συνεταιρισμούς? Αυτοί δεν απαλλάσσονται λόγω κορονοϊού. Γιατί δεν το βάζετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Εκτός εάν υπάρχουν άλλες βλέψεις, να μαζέψετε και τα τελευταία περιουσιακά στοιχεία τους, να αποτελειώσετε όσους επιβίωσαν. Βεβαίως, εδώ ερχόσαστε με κάτι καινούριο. Βάζετε δόσεις, διευκολύνετε. Φαντάζομαι πρέπει να υπάρχει κάποια τροποποιητική. Το αναφέρουμε γιατί όχι ότι θα λύσει τίποτε, το ίδιο πικρό ποτήρι θα είναι. Και θα έχετε όμως άλοθη ότι να τους δώσατε ευκαιρίες. Εμείς λέμε κοροϊδία. Το ξέρετε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση? Να αποσύρετε το συγκεκριμένο άρθρο 19 και να το ξαναδιαπραγματευτείτε με αφορμή την πανδημία που ενισχύει την οικονομική αδυναμία επιστροφών. Δηλαδή παραγραφή. Εμείς σας το προτείνουμε να το κάνετε. Συνεπώς, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει καμιά σχέση με το βαρύγδουμπο τίτλο του νομοσχεδίου για αναβάθμιση και εξυγχρονισμό του αγροτικού τομέα. Όπως σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσο και στους εποπτευόμενους οργανισμούς. Γιατί το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η εντατικοποίηση από την έλλειψη προσωπικού. Ας πούμε, στον ΕΛΓΑ εγκρίνεται την πρόσληψη 2 νομικών. Εμείς σας λέμε καλώς να τους πάρετε. Όμως, η υποστελέχωση του ΕΛΓΑ σε γεωτεχνικό δυναμικό είναι υπαρκτή, είναι πιεστική, έχει συνέπειες.
Φτάσαμε στο Μάιο του 2020 και περιμένουν ακόμα οι αγρότες να βγουν πορίσματα για ζημιές που είχαν από τον Απρίλιο του 2019 και μετά. Κάνουν μηνύσεις για το δίκιο τους. Γι' αυτό χρειάζεστε άμεσα νομικούς, αντί να πάρετε γεωτεχνικούς και να συντομέψετε τις διαδικασίες. Και το λέω γιατί την ίδια στιγμή στον ΕΛΓΑ απολύονται γεωτεχνικοί και μάλιστα εν μέσω πανδημίας και ακόμα από την κινητικότητα παρατηρείται μια αιμορραγία προσωπικού, διοικητικού και γεωτεχνικού τη στιγμή που είναι απαραίτητο να γίνουν προσλήψεις και όχι απολύσεις. Δεν θέλετε να ρυθμίσετε νομοθετικά για προσλήψεις όπως κάνετε με τους νομικούς. Ακόμα δεν υπάρχει στον ΕΛΓΑ οργανόγραμμα και όλα είναι στον αέρα. Ο μέσος όρος ηλικίας του μόνιμου προσωπικού είναι πάνω από 50 ετών, που σημαίνει ότι πάρα πολλά χρόνια έχουν να γίνουν προσλήψεις. Εμείς λέμε τον απαξιώνεται, προφανώς, για να περάσει ευκολότερα η ιδιωτικοποίησή του. Είναι λοιπόν πολιτική επιλογή ότι δεν έχετε γεωπόνους, κτηνιάτρους και άλλες ειδικότητες για την άμεση και έγκαιρη διάγνωση και αποζημίωση των αγροτών από καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου ή ακόμα και προσλήψεις και στο Υπουργείο. Οι κτηνίατροι είναι ελάχιστοι και το παραδεχόσαστε όλοι οι υπουργοί που περάσατε, αλλά μέτρα δεν παίρνονται. Μπορεί να λέτε, παραδείγματος χάρη, ότι το μελισσοκομικό μητρό είναι ο μεγάλος εξυγχρονισμός. Εμείς να σας πω κάτι, καλά κάνετε και το φέρνετε. Χρειάζεται. Γιατί πολλοί μελισσοκόμοι είναι εκτός συνεταιρισμών και επίσης δεν θα χρειάζονται και κάθε 2 χρόνια να μετακινούνται προς τα κέντρα για ανανέωση βιβλιαρίων. Όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Τι περίμεναν οι μελισσοκόμοι? Μέτρα για ελέγχους. Αλλά όταν δεν υπάρχει προσωπικό, βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Ας πούμε στα Κύθυρα, κατ' εξοχήν μελισσονήσι, δεν υπάρχει έλεγχος εδώ και πάνω από μια δεκαετία και διαμαρτύρονται οι ίδιοι συνεπείς μελισσοκόμοι, γιατί ευνοείται η διακίνηση της νοθείας. Παρακαλάνε για έναν κτηνίατρο έστω να περνάει μια φορά το εξάμηνο. Και με την ευκαιρία, γι' αυτό το συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 9, θα ήθελα να σας ρωτήσω, στην παράγραφο 3α, αναφέρεστε ότι θα υπάρχει διασύνδεση και με άλλα μητρώα άλλων υπηρεσιών. Θα θέλαμε διευκρινιστικά τι έχετε κατά νου και γιατί το προτείνετε και μάλιστα με υπουργική απόφαση. Τι προβλέπετε επίσης? Προβλέπετε τα αποδοτικά τέλη για τα νεκρά ζώα. Βεβαίως πρέπει να παίρνονται μέτρα και να γίνεται και η συλλογή και η διαχείρισή τους με υγειονομικό σωστό τρόπο. Πού είναι όμως το θέμα? Είναι ότι θα επιβαρύνεται οικονομικά ο παραγωγός, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτή η υπηρεσία δωρεάν. Ή στα διάσπαρτα και διαφορετικά θέματα φέρνετε και το θέμα για το ΙΟΤΕ. Δεν λέω για την παράταση την τριετία, την κάνετε τετραετία, όχι. Αλλά τι κάνετε? Καταργείτε το όποιο δημοκρατικό στοιχείο είχε η λειτουργία του, καθώς αφαιρείται αρμοδιότητες από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του. Δηλαδή από ένα σώμα που εκφράζονται όλες οι παρατάξεις. Και το πάτε σε ένα πολύ πιο μικρό και βέβαια εκεί εκπροσωπούνται μόνο πρόεδροι και αντιπρόεδροι. Όχι, δεν έχει την αντιπροσωπευτικότητα που έχει η Γενική Συνέλευση. Και βεβαίως θα οδηγήσει και σε επιπλέον χαράτσωμα των γεωτεχνικών, καθώς δίνεται η δυνατότητα στη διοίκηση του ΙΟΤΕ να προχωρά πιο εύκολα στην αύξηση της συνδρομής.
για τις αρμοδιότητες σχετικά με την προστασία του αγροτικού φυτικού κεφαλαίου. Λύνει το συγκεκριμένο άρθρο ορισμένα ζητήματα αρμοδιοτήτων, αλλά ταυτόχρονα προωθεί και την πολιτική της εμπορευματοποίησης των φυσικών πόρων, που προβλέπει στις διεθνείς συμβάσεις των υπεριαλιστικών οργανισμών. Για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος, εδώ βλέπουμε ότι συνεχίζεται η ιδιωτικοποίηση. Αυτές οι σχολές θα έπρεπε να είναι κρατικές, δημόσιες. Σε ό,τι αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα, προωθείται η λογική του φαρμάκου εμπορεύματος. Επίσης, μειώνει τα πρόστιμα πολύ, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια κλιμάκωση, τουλάχιστον ανάλογα με τον τζίρο και τις μεγάλες επιχειρήσεις να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο, αφού η ποσότητα που διακινούν είναι πολύ μεγαλύτερη. Επίσης, η ποινή αφαίρεσης της άδειας από 5 ημέρες μέχρι 6 μήνες έχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα, δεν έχει όμως κριτήρια. Σε ό,τι αφορά τις σταυλικές εγκαταστάσεις, εμείς συμφωνούμε να μην πληρώνουν πρόστιμα η παραγωγή. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Να μην επιβαρύνονται, κανονικά πρέπει να μην επιβαρυνθούν, και με τα έξοδα για την έκδοση της άδειας. Δεν πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν οργανωμένα από το κράτος, με πολλαπλά κριτήρια, να μπορεί να επιβιώσει ο κτηνοτρόφος και να εξασφαλιστεί και η προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, ξέρουμε ότι αυτό είναι ασύμβατο με το χαρακτήρα του σημερινού κράτους. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των νοθειών και των ελληνοποίησεων, αυξάνονται τα πρόστιμα. Το πρόβλημα είναι αν αυτό θα επιφέρει κάποια βελτίωση και στην τιμή που παίρνει ο παραγωγός. Λέμε, εμείς εκτιμάμε, ότι δεν θα φέρει κάτι θετικό, γιατί το πρόβλημα των χαμηλών τιμών στον παραγωγό και της απληρωσιάς οφείλεται στην ασυδοσία των μονοπωλίων που κάνουν στην κυριολεξία κουμάντο στην παραγωγή, την ελέγχουν. Και αυτό δεν αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνετε. Ο βιομήχανος μπορεί να την κάνει την νοθεία νόμιμα. Το μονοπόλιο που έχει εργοστάσιο και στο εξωτερικό φέρνει την παραγωγή του στην Ελλάδα και τη συσκευάζει με την πατέντα του. Αυτά τα ξέρετε. Δεν είναι καινούρια. Και βεβαίως την πρώτη ύλη την αγοράζει στη χώρα που έχει τα εργοστάσια του. Τα μονοπόλια καθορίζουν την τιμή με βάση το μονοπωλιακό υπερκέρδος τους. Η ιδέα ελληνοποίησης βεβαίως είναι υπαρκτό πρόβλημα, αλλά είναι δευτερεύον. Γι' αυτό δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα των αγροτοπαραγωγών που εκβιάζονται από τους βιομήχανους. Συνολικά, εμείς θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνεται στα χρόνια προβλήματα και τις ανάγκες των αγροτών και κυρίως τη βελτίωση της παραγωγικότητας για ένα εισόδημα αξιοπρεπές που θα τους κρατάει και θα αξιοποιούν τη γη των παππούδων τους. Ούτε καν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των αγροτοκτηνοτρόφων που πλήττονται από την πανδημία, κανένα μέτρο για να στηριχτούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών και να μπει φρένο στην κερδοσκοπία των μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων, που είναι πολύ επίκαιρα και δεν τα ακουμπάτε καθόλου, ή ακόμα να υπάρξει κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών όσο διαρκεί η πανδημία. Και όμως, με την πανδημία, αποδείχτηκε άλλη μια φορά ότι ο αγρότης είναι αναγκαίος και χρήσιμος για την κοινωνική ευημερία, όπως και ο εργαζόμενος στο νοσοκομείο, ο εργατοϋπάλληλος στο σούπερ μάρκετ, στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στις υπηρεσίες και αλλού. Συνεπώς, στο ερώτημα ποιος ωφελείται και από αυτό το νομοσχέδιο, το μόνο σίγουρο είναι ότι το νομοσχέδιο περιέχει διατάξεις που στόχο έχουν να βουλώσουν τρύπες, να εξυγχρονίσουν, αν θέλετε, σύμφωνα με την άποψή σας, το θεσμικό πλαίσιο και το κράτος, ώστε να είναι πιο ικανό στις στοχεύσεις του, δηλαδή στην εξυπηρέτηση
της καπιταλιστικής κερδοφορίας, στο να εφαρμοστούν καλύτερα οι διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσαρμοστούν και διάφορα ζητήματα ελέγχου και αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Αν και φαινομενικά έχει έναν τεχνοκρατικό χαρακτήρα, ωστόσο έρχεται να θωρακίσει την εφαρμοζόμενη πολιτική, με την οποία εμείς διαφωνούμε, γιατί είναι υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και κατά των αναγκών του λαού.